2016. Έχουμε κάνει ήδη μια προπόνηση σήμερα το απόγευμα. Αύριο το πρωί θα κάνουμε ακόμα μια προπόνηση, η οποία θα είναι και η τελευταία πριν το ταξίδι μας στην Αθήνα. Δεν είχαμε πολύ χρόνο να προετοιμαστούμε, αλλά τα παιδιά προσπάθησαν σήμερα αρκετά. Το ίδιο θα γίνει και αύριο το πρωί. Και αύριο το μεσημέρι, τελειώνοντας την προπόνηση, θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο Λάρνακας και από εκεί στην Αθήνα, όπου θα δώσουμε τέσσερα φιλικά παιχνίδια με αντιπάλους στην Εθνική Κάδο 15 της Ελλάδας, των Ολυμπιακών, τον Πλάτωνα και την Ολυμπιάδα. Ελπίζοντας ότι από αυτά τα θελικά θα καταφέρουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, αν και είναι λίγος ο χρόνος που έχουμε να δουλέψουμε μαζί με τα παιδιά, πιστεύω ότι θα λάβουμε κάποια μηνύματα. Από εκεί και πέρα, είναι πολύ θετικό αυτό που γίνεται τώρα με την Εθνική Ομάδα 16. Ναι, σίγουρα οι εμπειρίες είναι μεγάλες για αυτά τα παιδιά. Κάποια από αυτούς δεν έχουν ξαναταξιδέψει, δεν έχουν ξαναγωνιστεί με αντιπάλους πιο ψηλού επίπεδου. Σίγουρα τους βοηθήσει και πιστεύω ότι με τα παιδιά που είχαν και πέρσι κάποιες εμπειρίες θα καταφέρουν να μπουν λίγο στο κλίμα του να παίξουν σε πιο ψηλό επίπεδο και να προετοιμαστούμε για το επόμενο ταξίδι που είναι στο Σαράγεβο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 16. Πιστεύω ότι υπάρχει ταλέντο. Υπάρχει ταλέντο και αυτό φαίνεται και από την προπόνηση. Το ότι το πρόγραμμα αυτό που λειτουργεί από την Κυπριακή Ομοσπονδία Καδόσφαιρα στον Αναπτυξιακό φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς και πιστεύω ότι και στο μέλλον θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Thank you.